Το μικρότερο μέγεθος που χρησιμοποιείται σήμερα είναι το μέγεθος ενός κόκκουριζιού. Οι μικροπομποί λοιπόν απαντούν σε αυτό το ανακριτικό ραδιοσήμα. Με άλλα λόγια, αυτές οι συσκευές δεν έχουν μπαταρίες. Κάποιος με ρώτησε πώς είναι δυνατόν αυτό να λειτουργεί χωρίς μπαταρίες. Και του είπα ότι δεν χρειάζονται μπαταρίες αφού αυτό ενεργοποιείται από την ενέργεια του ραδιοσήματος. Αυτή εδώ η συσκευή Dell στέλνει το ραδιοσήμα στο μικροπομπό και αυτά εδώ τα ποινία, οι κόκκινες συσκευούλες που θα δούμε σε ένα λεπτό και που σας δείξαμε προηγουμένως στη φωτογραφία, μαζεύουν και συγκεντρώνουν αυτή την ενέργεια και προκαλούν στο μικροπομπό από σιλικόνη που μέσα του έχει έναν αριθμό αναγνώρισης. Τον ενεργοποιούν και έτσι αυτό στέλνει πίσω με σήμα σε αυτή τη συσκευή σε ελάχιστα διαφορετική συχνότητα. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται ψηφιακή και δείχνεται στην οθόνη αυτής της συσκευής ανίχνευσης. Έτσι λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα, το RFID, αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας. Τώρα, αν δεν υπάρχει ταυτότητα, σε εσάς η συσκευή κάνει αυτό το beep και δείχνει στην οθόνη ότι ψάχνει. Και αφού έχει ψάξει, λέει, χωρίς ταυτότητα. Πάμε λοιπόν στο 13ο κεφάλαιο, κύριε Κανέλη, που λέει «Και ποιοι πάντας». Και ποιοι πάντες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν φεύγει ο παράγων προαίρεση διότι κάνει όλους να συμβληθούν. Δεν είναι προαιρετικό. Ποιοι πάντας. Ή να δώσω στην αυτή χάραγμα. Ο Άγιος εδώ κυριολεκτεί με μεγάλη σαφήνεια. Η λέξη χάραγμα προέρχεται από το ρήμα χαράσω που σημαίνει ότι κάνω ίσχυες γραμμές, χαρακές. Και μάλιστα έχει διπλή έννοια. Γιατί χάραγμα σημαίνει ότι γράφω κάποια βαθιά ευθεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι επιφανειακό. Τώρα λοιπόν. Εδώ μπορούν να προβληθούν τα βίντεο, διότι το χάραγμα με τις χαρακές είναι ο γραμματός κώδικας σήμανσης προϊόντων, το μέσα μπαρκό. Στον οποίο υπάρχει και ο αριθμός 666. Μα υπάρχει ο αριθμός 66. Ναι. Τώρα θα... Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει ο αριθμός, ναι, 66. Δηλαδή στις κάρτες των προϊόντων, ακόμα και ένα βιβλίο μαγειρίστε ανάποδα, έχει ένα barcode, ένα κωδικό αναγνωρίσεως των βιβλίων. Ναι, ναι. Αυτό θεωρήθηκε και καταγραφικό απλά. Ή περνάς και τη γλιτώνεις χρόνο στο σούπερ μάρκετ όταν πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, ένα στυλό και έχει απάνω ένα κωδικό, το περνάς από κάτω, το αναγνωρίζει το μηχάνημα, βρίσκει την τιμή κατευθείαν και έτσι γλιτώνεις χρόνο. Γιατί αυτό έπρεπε να έχει τέτοια καλά το 666 δηλαδή. Ναι, εδώ φυσικά υπάρχει ένα μπέρδεμα ακόμα και στους ίδιους τους κατασκευαστές. Οι μισές εταιρείες που προωθούν τον barcode λένε ότι δεν υπάρχει μέσα, χωρίς φυσικά να μπορούν να το αποδείξουν. Οι μεγάλες εταιρείες λένε ότι υπάρχει μέσα, αλλά δεν μπορούν να τον αλλάξουν γιατί το κόστος είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, λένε. Ναι, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή και οι ίδιοι ότι από τη μια ομολογούν και από την άλλη θέλουν να το κρύψουν γιατί θα έχουν συνέπειες, θα υποστούν συνέπειες. Εδώ θα σας παρακαλέσω, ναι, να πάμε να δούμε. Εμείς πήραμε προϊόντα τέτοια, πήγαμε στα σούπερ μάρκετ, πήραμε προϊόντα, ρωτήσαμε τα σούπερ μάρκετ ποιο τα σημάνει, ποιο τρόπο περνάει αυτός ο αριθμός και το Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Κωδικοποίησης Προϊόντων, εάν λέγεται, υποστηρίζει ότι σε ένα διευρυνόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας σε όλη την εμπορική αλυσίδα. Με το σύστημα του γραμματού κώδικα, αυτό που λέμε γραμματός κώδικας είναι αυτό που λέμε barcode όλοι, επιτυγχάνεται η γρήγορη και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στις ιδιότητες καταναλωτικών προϊόντων. Μέσα από μία ολοκληρωμένη μελέτη, ο τεχνικός διευθυντής του ΕΛΚΕΣΥΠ, γιατί έτσι είναι τα αρχικά του, του Ελληνικού Κέντρου Σήμανσης Προϊόντων, μας παρουσιάζει, εδώ εμάς σήμερα να τη δούμε, τη θέση της εταιρείας σχετικά με τη θεωρία που συνδέει το barcode με τον αριθμό του αντιχρίστου. Το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο Χρήστος ο Λαμπράκος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε, να τους ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Τους έχουμε δώσει όλο τον απαιτούμενο χρόνο να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν απαραίτητο σε ένα διευρυνόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον την καθιέρωση συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Σημειωτέρω, κύριε Κανέλη, ότι η εταιρεία αυτή μέσα στο βίντεο αυτό λέει ότι δεν υπάρχει ο κωδικός. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων που είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Κωδικοποίησης Προϊόντων. Να το δούμε. Κυρία Γιακουμάκη, προσδιορίστε μου τις αρχές του Διεθνούς Συστήματος ΕΑΝ. Αρχή του Διεθνούς Συστήματος ΕΑΝ είναι η απόδοση ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται αδιαμφισβήτητα παντού στον κόσμο, ανεξάρτητα από την προέλευση ή τον προορισμό του. Ο κωδικός αυτός καθεαυτός δεν φέρει καμία πληροφορία. Λειτουργεί σαν κλειδί πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων, όπου έχουν αποθηκευτεί όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία.
Ο κωδικός απεικονίζεται πάνω στα προϊόντα με τη μορφή του γραμμωτού κώδικα. Αυτές τις άσπρες και μαύρες γραμμές που βλέπετε πάνω στα καταναλωτικά προϊόντα. Έτσι ώστε να μην πληκτρολογείτε, αλλά να διαβάζετε από ειδικά μηχανήματα που λέγονται scanners και τα οποία μπορεί να βρίσκονται στα σημεία γενικής πώλησης, στις αποθήκες, στα σημεία αποστολής και παραλαβής των εμπορευμάτων και γενικά σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων. Με το Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης ΕΑΝ και την τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα στην απόκτηση πληροφοριών, με αποτέλεσμα την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία στις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές. Σήμερα το σύστημα ΕΑΝ εφαρμόζεται σε 86 χώρες στον κόσμο, που σημαίνει ότι έχει υιοθετηθεί η χρήση του από περίπου 500.000 επιχειρήσεις. Οι τομείς που έχει εφαρμογή, αν εξαιρέσουμε τα τρόφιμα και τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι πολλοί. Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά την αμυντική βιομηχανία, τον τομέα υγείας, τον τομέα επικοινωνιών και μεταφορών. Το Ελληνικό Κέντρο Σημάνσεως Προϊόντων, από πότε υπάρχει στην Ελλάδα? Το Ελληνικό Κέντρο Σημάνσεως Προϊόντων υπάρχει στην Ελλάδα από το 1985 και σήμερα αριθμεί γύρω στις 2.500 επιχειρήσεις μέλη. Κύριε Δημητρακόπουλε, ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του? Η βασική αρχή λειτουργίας του γραμματού κώδικα έχει κάποια σχέση με την φυσική των γυμνασιακών μας χρόνων. Από ό,τι θυμάστε, όταν ήμασταν μαθητές, αν φωτίσουμε το μαύρο χρώμα, δεν θα λάβουμε καθόλου ανακλόμενο φως. Αν φωτίσουμε το λευκό χρώμα, θα λάβουμε ανακλόμενο φως. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας ενός σκάνερ του μηχανήματος που διαβάζει ένα γραμματό κώδικα και κατά συνέπεια η φιλοσοφία του γραμματού κώδικα. Αλλά πιστεύω ότι αυτά καλύτερα να τα δούμε παραστατικά στην οθόνη του υπολογιστού. Το σκάνερ ρίχνει φως πάνω στο σύμβολο. Και όπως είπαμε, το σύμβολο αποτελείται από φωτεινές ή σκοτεινές περιοχές. Έστω ότι το φως από τον σκάνερ θα πέσει πάνω σε μια φωτεινή περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακλαστεί, θεωρητικά τουλάχιστον, πλήρως. Αν πέσει όμως σε μια σκοτεινή περιοχή, και πάλι θεωρητικά, δεν θα ανακλαστεί καθόλου. Βλέπουμε επομένως ότι ο σκάνερ μπορεί ανά πάσα στιγμή, φωτίζοντας το σύμβολό μας, να καταλαβαίνει πάνω από τι περιοχή βρίσκεται. Αν θεωρήσουμε ότι η κατάσταση της μη ανακλάσεως φωτός συμβολίζεται με το ψηφίο 0 και η κατάσταση της ανακλάσεως φωτός συμβολίζεται με το ψηφίο 1, εύκολα κάποιος ο οποίος έχει στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών παραπέμπεται στο διαδικό σύστημα, που είναι η αρχή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα barcodes θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ένα είδος αλφαβήτου, έναν τρόπο γραφής. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι τρόποι γραφής. Πολλά είδη barcodes ή συμβολογίες όπως ονομάζονται. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 45 με 48 συμβολογίες. Οι πιο γνωστές από αυτές, που είναι συμβολογίες που θα τις δούμε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι οι συμβολογίες ITF14, Code 39, EAN8, EAN13, UPCA και Code 128. Πώς γίνεται η κωδικοποίηση των χαρακτήρων? Έστω ότι θα αναφερθούμε στη συμβολογία EAN. Στη συμβολογία ΕΑΝ ο κάθε χαρακτήρας, το κάθε ψηφίο, συμβολίζεται με 7 μπάρες, 7 στοιχειώδεις μπάρες. Όταν μιλάω για στοιχειώδη μπάρα, εννοώ το εξής. Έχουμε μία μπάρα με ένα στοιχειώδες πλάτος και με βάση αυτήν την μπάρα συνθέτουμε όλον τον χαρακτήρα μας. Στην περίπτωση του ψηφίου 7, Φερρυπίν, το ψηφίο 7 θα αποτελείται από μία στοιχειώδη μπάρα μαύρου χρώματος, άρα 0, 3 στοιχειώδεις μπάρες λευκού χρώματος, άρα 1, 1 στοιχειώδη μπάρα μαύρου και 2 στοιχειώδεις μπάρες λευκού. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί όμως ότι το λευκό χρώμα δεν παίζει κανένα ρόλο στην κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Και για ποιο λόγο συμβαίνει? Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα με τον τρόπο κωδικοποίησης των ψηφίων 3, 6 και 8. Το καθένα από αυτά τα ψηφία μπορεί να κωδικοποιηθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους. Έστω λοιπόν ότι αναφερόμαστε στον τρόπο Β, Φερρυπίν. Αν το λευκό χρώμα δεν έπαιζε κανένα ρόλο στη δομή του barcode, τότε κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μικραίνουμε. Μικραίνουμε την απόσταση ανάμεσα στις δύο μαύρες μπάρες. Αν τη μικρύνουμε όμως,
καταλήγουμε στην περίπτωση του 6. Το 3 γίνεται 6. Σε αυτή την περίπτωση, αν και πάλι δεχτούμε ότι το λευκό δεν παίζει κανένα ρόλο, ποιος μας εμποδίζει να αυξήσουμε αυτή την απόσταση? Αν την αυξήσουμε όμως, από το 6 θα φτάσουμε στο 8. Νομίζω ότι είναι φανερό πλέον ότι όταν μιλάμε για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα, δεν μιλάμε για τις μαύρες μπάρες. Μιλάμε για τις μαύρες και τις λευκές μπάρες. Θεωρία που θέλει την ύπαρξη του αριθμού 666 να βρίσκεται κρυμμένος στο σύμβολο του barcode. Η απάντηση είναι ότι οι μπάρες αρχής, μέσης και τέλους συμβολίζουν το ψηφίο 6. Στο συγκεκριμένο σχήμα, τυχαία βλέπετε εδώ το ψηφίο 6. Κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αφού πάνω από το 6 βρίσκονται δύο ίδιες μπάρες, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε κρυμμένο το 6. Λοιπόν, βεβαίως και υπάρχουν τα τρία εξάρια με κωδικοποιημένη όμως μορφή. Μάλιστα. Τα τρία ζεύγη των λεπτών γραμμών που προεξέχουν προς τα κάτω ονομάζονται guard bars, δηλαδή στα ελληνικά θα λέγαμε μπάρες ασφαλείας. Μάλιστα. Κάθε ένα από τα ζεύγια αυτά μοιάζει οπτικά με την απεικόνιση του αριθμού 6 στα σύνολα B, ναι, και C. Δεν να ρωτήσω κάτι, επειδή είδαμε... Τα έχετε δει αυτά, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σαχινιάν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι καθαρά πρακτικό. Εσείς ασχολείστε με την πληροφορική. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να είναι 666? Και για παράδειγμα, γιατί δεν ήταν... Όχι ότι θα άλλαζε τίποτα στην έννοια την αποκαλυπτική του χαράγματος. Ναι. Αλλά γιατί κάποιος μπορεί να κατέφυγε στο 666 και τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους, από πλευράς τεχνολογίας, γιατί επελέγει αυτός ο αριθμός? Έχετε μια επιστημονική προσωπική εξήγηση γι' αυτό? Λοιπόν, θα μπορούσε να διαλεχθεί οποιοδήποτε άλλος αριθμός. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστημονική εξήγηση ότι έπρεπε να είναι το 6. Μπορούσε να είναι και το 7 και το 1 και οποιοδήποτε άλλο. Τώρα, γιατί διαλέξανε το 6, αυτός είναι ένας λόγος. Εσείς οι δημοσιογράφοι να κάνετε μια έρευνα, να ανακαλύψετε τα αίτια. Εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι το 6 και δεν είναι το 7. Ναι. Μπορώ όμως να σας πω ότι είναι το 6. Είναι το 6. Είναι το 6. Θα έχετε ήδη δει τα πάνελ με... Τα πάνελ τα έχουμε δει. Την άποψή σας θέλουμε για να κατανοήσουμε, ναι, γιατί και όταν δεν το βλέπουμε είναι το 6. Ναι, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ότι πέρα από την οπτική ομοιότητα που έχουν τα τρία αυτά ζεύγη, ναι, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του κωδικοποιημένου αριθμού 6. Λοιπόν, τα δύο ακραία ζεύγια από μπάρες που βλέπουμε αριστερά και δεξιά του γραμματού κωδικού παρουσιάζονται φαινομενικά να αποτελούνται από τρία διαστήματα, δηλαδή από τρία modules. Ναι. Όπως γνωρίζετε, ένας αριθμός, ένα ψηφίο μάλλον του κωδικού, διαιρείται σε 7 μέρη, σε 7 modules λέγονται στην πληροφορική. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι δύο μπάρες φαίνονται ότι έχουν φαινομενικά το πλάτος 3/7. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι αριθμοί ή δεν είναι τουλάχιστον τα εξάρια. Πρέπει όμως να σας πω ότι τα υπόλοιπα 4 λευκά modules που, ναι, απαιτούνται για να συμπληρωθεί η κωδικοποίηση του αριθμού του ψηφίου μάλλον 6 υπάρχουν, αλλά συγχωνεύονται με το λευκό περιθώριο το οποίο υπάρχει αριστερά και δεξιά της όλης παραστάσεως, η οποία στην ορολογία της πληροφορικής ονομάζεται quiet zone, δηλαδή ήσυχη ζώνη. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, μάλιστα, αν αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εμείς ως γραμμωτό, ναι, αντί να το έχουμε σε σημεία που έχει αριστερά και δεξιά άσπρα, ναι, το κολούσαμε σε ένα προϊόν, γιατί εγώ το έχω δει ως οδηγία εταιρείας. Ναι. Λέει, προσέξτε, μην βάλετε τον κωδικό αυτόν του προϊόντος σε μαύρο απάνω, μπράβο, να έχει μπράβο, μαύρο αριστερά και μαύρο δεξιά, ναι, γιατί τότε το μηχάνημα δεν μπορεί να το διαβάσει. Ναι. Είναι απαραίτητο το δηλαδή λευκό... του χαλάω τα εξάρια του άμα το βάλω πάνω σε μαύρο. Ναι. Επειδή το εξάρι, το αριστερό εξάρι παρίσταται με 4 λευκά διαστήματα. Μάλιστα. Ένα μαύρο και ένα άσπρο και πάλι ένα μαύρο. Μάλιστα, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε. Λοιπόν, αυτά τα 4... τα τέσσερα διαστήματα συμψηφίζονται, ναι, με το αριστερό κενό μέρος, αυτό το quiet zone. Το ίδιο ισχύει και για το δεξιό εξάρι. Α, οπότε έτσι αποκωδικοποιείται ο αριθμός ως 3/7 που γίνεται 6. Απορροφάται λοιπόν από την quiet zone, από την ήσυχη ζώνη και δεξιά και αριστερά το υπόλοιπο του εξαριού. Καταλάβατε? Κατάλαβα πλήρως. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι πώς η πληροφορική καταφεύγει σε τέτοιους... αν θέλετε, χαρακτηρισμούς. Quiet zone. Να σας πω το εξής. Ήσυχη ζώνη. Η πληροφορική είναι στα χέρια της νέας εποχής. Μάλιστα. Καταλάβατε.
Ναι. Τι άλλο να σας πω. Η πληροφορική δεν είναι κακή από μόνη της. Η πληροφορική όχι, είναι ένα είναι, μαχαίρι. Αλλά...